Η ΑΕΚ αύριο αντιμετωπίζει την Athens Καλλιθέα στην Λεωφόρο. Να δούμε τα πλάνα που ετοιμάζει ο Αλμέιδα έτσι ώστε να διατηρήσει την ομάδα του σε τροχιά νικών και ενδεχομένως να εκμεταλλευτεί και πιθανά αποτελέσματα, όχι του ΠΑΟΚ, γιατί αυτός ολοκλήρωσε με επιτυχία τις υποχρεώσεις του για αυτή την αγωνιστική, αλλά ίσως του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού. Γιώργος Τσακίρης μαζί μας. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Ναι, κοίτα, από τη στιγμή που επέστρεψε και βρίσκεται στην κορυφή, αυτό που την ενδιαφέρει πλέον είναι εκείνη, έτσι, το δικό της δηλαδή πρόγραμμα και οι δικές της αγωνιστικές υποχρεώσεις και να τα αποκρίνεται. Και έπειτα βέβαια, όπως πολύ σωστά είπες, να εκμεταλλευτεί ότι δύναται να εκμεταλλευτεί αν και εφόσον οι αντίπαλοι της και οι βασικοί ανταγωνιστές της δεν ανταποκριθούν στις αγωνιστικές δικές της υποχρεώσεις. Ο Ματίας Αλμέιδα έχει ζητήματα. Είδε για πρώτη μέρα σήμερα βέβαια το Μαρσιάλ να προπονείται. Αυτό είναι καλό, η πρώτη γνωριμία ουσιαστικά, ξέρεις, τα φατούρο, της υποδοχής, όλα αυτά που γίνονται συνήθως. Ωστόσο αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα θα δω ότι δεν υπάρχει διαθεσιμότητα για το μάτς με την Καλλιθέα, δεν ξέρω για τον Παναθηναϊκό, αλλά σίγουρα όχι με την Καλλιθέα, για τον Άντων Μαρσιάλ. Όπου θα συνεχίσει να βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης ο Φράντζι Πιερό, ο οποίος σίγουρα θα είναι και πάλι ενδεκάδα. Ήρθε βία εντός εισαγωγικών τη λέξη όταν έπαιξε η ένωση με τον Βόλο στη Νέα Φιλαδέλφια, γιατί είχε πρόβλημα ο Λιβάη. Τώρα όμως θα είναι και με λίγες μέρες παραπάνω, που είναι σημαντικό σε ό,τι αφορά το παιχνίδι και το δικό του και της γνωριμίας του παιχνιδιού των υπολείπων. Πάντως, Γιώργο, να κάνουμε και μια παρατήρηση. Δεν είχαμε και την εβδομάδα να τα πούμε στο μεσοδιάστημα. Ναι. Παρότι είναι ένας φορ που πέρσι, άμα τον βλέπαμε στο πώς θα μπορούσε να κολλήσει στο στυλ παιχνιδιού της ομάδας του Αλμέιδα, θα λέγαμε ότι δεν έχει τα χαρακτηριστικά του Λιβάη, δεν κολλάει. Ναι. Σε σχέση με τον Μπόνσε πάντως. Όπως ο Βανφέρτ. Αλλά εγώ τον είδα να έχει πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή στο παιχνίδι της ομάδας. Δηλαδή και στην υποδοχή της μπάλας και στις κινήσεις του. Αν έχει κάτι κοινό με τον Λιβάη Γκαρσία, είναι περισσότερο έξω από το κουτί παρά μέσα. Ναι. Ότι έχει το κορμί, τη δύναμη, είναι θηλιώδης για τον αέρα, όλα αυτά που κάνει δηλαδή σωστά στον αέρα υποδεχόμενος την μπάλα ο Λιβάη, μπορεί και να κάνει και αυτός, το είδαμε, και πολύ καλά να σπάσει την μπάλα, το έκανε προχθές 5-6 φορές αντί για 15 που θα έπρεπε, γιατί μπορούσε, αλλά χωρίς να γνωρίζει καν τους παίκτες του. Σωστά, ναι. Που τη θέλει ο Ελίασον, που τη θέλει ο Κοϊτά, που να τη σταματήσει για τον οποιονδήποτε βρισκόταν πίσω του, στην προκειμένη περίπτωση ο Γιούμπισιτς. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία μας τα έδειξε στο πρώτο του μάτς. Και η ΑΕΚ την ικανότητά του στο σκοράρισμα. Εννοείται. Ναι, στη φάση που του έρχεται την μπάλα, στην μοναδική νομίζω φάση που του ήρθε έτσι, σε θέση φορ. Ναι, και έστειλε και την μπάλα και στο σωστό σημείο, δεν ήταν δηλαδή. Στο σωστό σημείο και με πολύ δύναμη. Και κοντά που πα στο τέρμα. Δεν μπορεί να τη φτάσει τόσο με τόσο δύναμη που γίνεται. Ναι. Είναι πολύ γρήγορο. Είναι σαν πλασέπουλο. Επίσης και κάτι άλλο το οποίο είναι υπέρ του. Νομίζω ότι και η ΑΕΚ πλέον είναι πιο καλά μοιημένη σε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Δηλαδή να ταΐζει λίγο τον φόρτης. Ύστερα και από τα όσα πέρασε πέρσι με τον Πόνσε. Όπου όλοι θυμόμαστε ότι στο δεύτερο μισό τη σεζόν τον αξιοποίησε. Ναι, πάρα πολύ ουσιαστικά. Πάρα πολύ ουσιαστικά, γιατί κατάφερε να αλλάξει λίγο το παιχνίδι της. Έτσι είναι. Νομίζω ότι τώρα η ΑΕΚ έχει ακόμα πιο ικανούς παίχτες μεσοεπιθετικά. Δηλαδή και ο Κοϊτά δείχνει αυτή τη στιγμή σε καλύτερη κατάσταση από τον προκάτοχό του, τον Κατσίνοβιτς. Ναι. Ότι μπορεί να δώσει περισσότερα πράγματα. Ο Ελίασον είναι σε ίδια του στάνταρ. Από πίσω Λαμέλα, όσο τον έχουμε δει, νομίζω ότι είναι μια περίπτωση παίχτη που η ΑΕΚ θα πάρει πράγματα σε ό,τι αφορά το δημιουργικό της κομμάτι, έτσι. Οπότε ναι, σίγουρα έχει πολύ σημαντικό, θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο για μένα Πιερό. Γιατί είναι και ένα φορ που ταιριάζει νομίζω στην ΑΕΚ γενικότερα, διαχρονικά θα το πω εγώ έτσι. Ναι. Ιστορικά. Μακάρι να το αποκριθεί, γιατί επαναλαμβάνω ότι έχει πολύ μεγάλη ανάγκη η ΑΕΚ, τόσο τώρα στην αναμέτρηση με την Καλλιθέα, όσο πιστεύω και με τον Παναθηναϊκό, γιατί δεν βλέπω το λιγάκι εσύ να είναι έτοιμος για τον μάτσο του Παναθηναϊκού. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό, επειδή είναι σε καλή κατάσταση, ήρθε σε καλή κατάσταση ο Πιερό, δεν είναι ότι εδώ ήταν καλά, ένα γκολ. Ήρθε με γκολ, ήρθε με assist, δεν ήρθε ανέτοιμος. Είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσει αυτό το ρυθμό, γιατί θα μπορέσει και να καλύψει ο κενό του Λιβάη Γκαρσία, που είναι πολύ σημαντικός παίκτης για την ΑΕΚ.
και θα δώσει και τον κατάλληλο χρόνο στο να φτάσει σε ένα πολύ καλύτερο σημείο ώστε να μπορεί να υπολογίσει και εκείνο στο Μαρσιάλ, έτσι, ο οποίος αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι χρειάζεται χρόνο, είναι ανενεργός 9 μήνες αγωνιστική απουσίας, 10, από το Δεκέμβριο του 23 δηλαδή. Δεν έχει κάνει βασικό στάδιο προετοιμασίας. Ευτυχώς τα εργομετρικά του και η εικόνα του, γιατί τον είδαμε κιόλας και έχω την πλούζα που λέμε, δείχνει ότι είναι πολύ fit και πολύ επαγγελματίας σε αυτό το κομμάτι. Αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι έχει ρυθμό ή ότι έχει κάνει τις ασκήσεις δύναμης και φυσικής κατάστασης ώστε να πάει σε μια χρονιά χωρίς προβλήματα. Όλα αυτά δηλαδή που απαιτούνται, εντάσεις, ξέρεις. Ναι. Που έχει να κάνει με το να μπορέσει να μπει στο 100% μιας ομάδας. Mm-hmm. Τώρα, κοίτα, έχω και άλλα προβλήματα. Και στο κομμάτι του Μαρσιάλ, νομίζω ότι αν δουλέψει η ομάδα για τον Γάλλο, όσο είναι εκτός και προετοιμάζεται, θα τον βοηθήσει. Δηλαδή, αναγκαστεί. Απλά πρέπει πολύ για μένα ο Μαρσιάλ να δουλέψει ο ίδιος για τον εαυτό του. Σίγουρα, απλά το λέω ότι αυτή τη στιγμή ο Πιερό καλύψει τα στάνταρ έτσι ώστε να μην φανεί απουσία του Λιβάη σε πρώτη φάση, για παράδειγμα, με τον Παναθηναϊκό. Όπως έγινε με τον Βόλο, για και μέσα και από το ρωτέισο, γιατί μην ξεχνάμε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συγκεκριμένη θέση και ο Τσούμπερ. Πάρει ο Αλμέιδα τις βοήθειες που χρειάζεται, τότε και ο Μαρσιάλ θα μπει σε μια διαδικασία το ότι δουλεύω χωρίς πίεση. Ακριβώς. Με το χρόνο σύμμαχο, δεν είναι και εύκολο να επιστρέψει μετά από έτσι ένα διάστημα χωρίς έντονο αγωνιστικό ρυθμό. Υπάρχουν και δύο διακοπές ακόμη καλές στο πρώτο μισό της σεζόν, Οκτώβρη και Νοέμβρη, οπότε δηλαδή αν βοηθήσει και η ΑΕΚ και τα αποτελέσματά της, νομίζω ότι θα είναι πολύ έτσι πιο ήπια, ναι, ακριβώς. Ναι, ομαλή, η είσοδος του στην ομάδα. Η προσαρμογή του και η είσοδος του στο αγωνιστικό σχέδιο. Πάμε και στα υπόλοιπα για να κλείσουμε. Εντάξει, έχει πολλά προβλήματα η ΑΕΚ, αλήθεια είναι. Επιστρέφουν βέβαια βίντεο μου κουτί, αν το θέλει ο coach, που έχουν προτεραιότητα για να ξεκινήσουν. Κάτω το δοκάρι για τον Στρακός και δεξιά προβαδισμένο είναι η Παντεωρότα, ούτως άλλως λείπει του Μπάτζο. Αριστερά ο Πίλιος. Στα χάφη τον Σιμάνσκι με τον Πινέδα. Ελεύθερος, εδώ έχουμε ένα μεγάλο ερωτηματικό. Εντάξει, τον Κοϊτά αριστερά και τον Ελίασον δεξιά, όπως και τον Πιερό στην κορυφή, τους περιμένουμε, έτσι. Ναι. Να ξεκινήσουν. Πίσω από το φόρο όμως φαίνεται ότι ο Γιούμπης θα προστατευθεί, γιατί υπάρχουν προφανές ενδείξεις, ότι είναι πολύ επιφορτισμένος. Η αλήθεια είναι ότι τα έχει παίξει όλα σχεδόν τα μάτσα, δεν κάνω λάθος. Από την αρχή του καλοκαιριού μέχρι τώρα, δεν θυμάμαι να μην έχει παίξει σε κάποιο μάτς καθόλου. Και είναι πολύ πιθανό και να δούμε το Μάνταλο από την αρχή της αναμέτρησης. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν Τζούμπερ υπολογίστηκε για φόρο, καταλαβαίνεις ότι στον πάγκο δεν υπάρχει άλλος. Μόνο Ελβετός, για να μπορέσει να ξεκουράσει ή να βγάλει άνομη για να το γίνει κάτι, να αντικαταστήσει τον Πιερό. Αλλά το ίδιο πιθανότητες έχει και ο Τζούμπερ να ξεκινήσει πίσω από τον επιθετικό ή ο Περέιρα. Έχει ένα δίλημα ευχάριστος πονοκέφαλος αυτός, υπό την έννοια ότι έχει επιλογές. Θα ήθελε να έχει, φαντάζομαι, πολύ περισσότερο διαθέσιμο τον Λαμέλα. Γιατί του βγήκε και του κάνει πολύ καλά το παιχνίδι, το μορφαίνει. Το είδαμε και με τη Λαμία, το είδαμε και με τη Λιβαδιά. Αλλά από τη στιγμή που θέλει προσοχή και προστατεύεται και ενώπιση στον ντέρμπι του τέρμπι του Παναθηναϊκού ο Αργεντίνος Σταρ, αυτές είναι οι επιλογές του για πίσω από τον επιθετικό. Θα μπορούσα να πούμε και τον Πινέδα και να παίξει με Γιόνσον Σιμάνσκι, ξέρεις. Ναι. Νομίζω όμως ότι αυτό που θέλει ο coach είναι λίγο πιο επιθετικό σχήμα. Απέναντι σε μια ομάδα που ξέρει να βγαίνει στο transition πολύ γρήγορα. Την έχει αναλύσει πάρα πολύ. Έχει ένα καλό γεγονός αυτό η ΑΕΚ, ότι την έχει δει την Καλυθέα να παίζει με σημαντικούς αντιπάλους ήδη, δηλαδή βασικούς ανταγωνιστές όπως ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, και έχει καλή εικόνα για να αναλύσει τον αντίπαλο. Θέμα είναι να δούμε πώς θα το επεξέλθει, γιατί για μένα το πιο δύσκολο κομμάτι που έχει καταφέρει θα είναι χωρίς κόσμο. Ναι, ισχύει. Και δεν το συνηθίζει να το ανταποκρίνεται η ΑΕΚ όταν δεν έχει τον κόσμο στο πλευρό της. Ωραία. Έχει πολύ μεγάλη σύνδεση ο κόσμος, ναι. Η ομάδα, η ενέργειά του, πάρα πολύ. Και αυτό και στον ρυθμό του παιχνιδιού, βέβαια, την ευνοεί πάρα πολύ. Βέβαια. Ωραία Γιώργο, σε ευχαριστώ. Καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίρη με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.